Επιστροφή στο πλατό, Δευτέρα, σήμερα 21 Νοεμβρίου και ώρα να συναντήσουμε και να καλωσορίσουμε από κοντά άτομο οικείο, αγαπημένο, βεβαίως για εκείνους οι οποίοι ασχολούνται πολύ με αθλήματα και κυρίως εκείνο του μπάσκετ. Ο Βασίλης Κουντής είναι κοντά μας και του λέμε ευθύς αμέσως ένα καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, ευχαριστώ πολύ. Αυτό τα πρεπά που λένε και εδώ στην Κρήτη είναι αυτονόητα και λόγω της μακράς φιλικής σχέσης που έχουμε μαζί, αλλά και γιατί εδώ το κανάλι με φιλοξένησε και ήταν μια από τις πολύ ωραίες συνεργασίες που είχα στην καριέρα μου για 2 χρόνια. Και ακριβώς τηλεοπτικά και ήταν και μια μεγάλη χαρά για τον κόσμο ο οποίος γνωρίζει τη δική σου την πορεία να σε βλέπει και μέσα από την οθόνη της τηλεόρασης Κρέτα. Βέβαια σήμερα είσαι κοντά μας, γιατί το πρωί βρέθηκες κοντά στους μαθητές από το δημοσιογραφικό εργαστήριο Κρέτα Media Lab. Ήταν το πρώτο μάθημα και ήταν και η πρώτη εμπειρία και επαφή που είχες τόσο εσύ κοντά στα νέα παιδιά, όσο όμως και τα νέα παιδιά να βλέπουν από κοντά έναν άνθρωπο που έχει διαγράψει τη δική του πορεία στον χώρο, να πάρουν από τις πολύτιμες συμβουλές του, από τη διδασκαλία του. Θέλω λίγο να μου πεις πώς ήταν τα πράγματα εκεί. Ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Το έλεγα και στους ανθρώπους που τρέχουν την υπόθεση, ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστο για εμάς που είμαστε χρόνια στο κουρμπέτι, να βλέπεις νέα παιδιά να έχουν και μεράκι, να έχουν το ψώνιο. Εγώ πιστεύω ότι το ψώνιο και το μεράκι είναι βασικές προϋποθέσεις, είναι εκ των ουνού κάνευ για να κάνει κάποιος αυτή τη δουλειά, είτε στην αρχή την αξιολογεί ως χόμπι που του γίνεται επάγγελμα και μετά μπορεί να πάει και σε πιο extreme καταστάσεις, να του γίνει ψύχωση. Εγώ λέω ότι όσοι κάνουν αυτή τη δουλειά και την κάνουν με μεράκι και με πάθος και με ψώνιο, κάνουν και μια γραμματική παρέμβαση, διότι ανεβάζουν τον τόνο από τη λίγουσα στην παραλίγουσα και κάνουν τη δουλειά δουλεία. Ναι. Δεν έχει άδικο. Το είπα και στα παιδιά αυτό σήμερα. Ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη εμπειρία γιατί βλέπει ότι μέσα στην κρίση, με μαγαζιά να κλείνουν, εφημερίδες να κόβουν προσωπικό, που τα ξέρει όπως τα ξέρω και εγώ και τα ξέρουν όλοι οι παρεπιδημούντες το χώρο της δημοσιογραφίας, υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν και γονείς πίσω από τα παιδιά που τα ενθαρρύνουν τα παιδιά και δεν τα αποτρέπουν από το να κάνουν μια δουλειά η οποία είναι και αμφισβητημένη για πολλούς άλλους λόγους. Πέραν των οικονομικών δηλαδή, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ευχάριστο και γι' αυτό κιόλας αυξάνεται και το βάρος της ευθύνης όλων ημών που παριστάνουμε τους προφεσόρους, πλες και εσύ, για να τα καθοδηγήσουμε και να τους δείξουμε έναν δρόμο που μπορεί να τους οδηγήσει όχι στο να κυριαρχήσει οποιοδήποτε θέλει, αλλά στο να κάνουν ένα όνειρο πραγματικότητα. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Και το ίδιο τους είπα και το πρωί, ότι όπως εμένα σε μια εποχή πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο καχύποπτη σε ό,τι αφορά τη δημοσιογραφία και το αθλητικό ρεπορτάζ, ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου και η μητέρα μου που δεν είχαν καμιά σχέση, όχι μόνο δεν με απέτρεψαν, αλλά με ενθάρρυναν κιόλας και δεν μου έφεραν κανένα εμπόδιο. Οπότε νιώθω μια υποχρέωση σε αυτά τα παιδιά και τους λέω ότι κανείς δεν ξέρει πού μπορούν να φτάσουν, κανείς δεν ξέρει αν θα ανοίξουν την πόρτα, αλλά τουλάχιστον ας εξαντλήσουν όλες τις πιθανότητες που έχουν να κάνουν αυτό που αγαπούν ή από το οποίο δελεάστηκαν ή από αυτό στο οποίο σύρθηκαν ενδεχομένως, χωρίς να ξέρουν το πώς και το γιατί. Η αλήθεια είναι ότι ο χώρος είναι, όπως πολύ καλά περιέγραψες, και αμφιλεγόμενος και αμφισβητήσιμος και αρκετά αμφίρος. Αλήθεια, ζουρφιάνοι δημοσιογράφοι, διαπλογή και όλα αυτά. Ναι. Εντάξει, υπάρχει και καλή όψη της δημοσιογραφίας όμως. Ναι. Και σήμερα το πρωί έχεις την ευκαιρία να δεις από κοντά τους μαθητές που διάλεξαν αφενός να φοιτήσουν στο σπίτι τους, στον τόπο τους. Μεγάλη υπόθεση. Γιατί είναι και αυτό ένα από τα μεγάλα ζητούμενα. Πόσα παιδιά δεν ήθελαν να έχουν αυτή την ευκαιρία και όμως η απόσταση τους δημιουργούσε απαγορευτικό. Σωστό. Εγώ παριστάνω τον προφεσόρο και στην Αθήνα εδώ και χρόνια. Ναι. Και το έλεγα τώρα στον Νίκο το Χουμά στον δρόμο ότι σε ένα ποσοστό 40% είναι παιδιά αυτά με τα οποία συναναστρέφομαι τόσα χρόνια στην Αθήνα, που έφυγαν από το σπίτι τους εκτός των τυχών. Από την Κρήτη, από την Ήπειρο, από τη Θεσσαλονίκη, από την Κόρινθο, από περιοχές στις οποίες δεν είχαν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε ένα οποιοδήποτε ίδρυμα εκπαιδευτικό δημοσιογραφίας. Και θεωρώ ότι είναι πρωτοποριακό αυτό που συμβαίνει εδώ στη. Και η δυνατότητα που δίνει στον άλλο να πει ότι. Εντάξει, ο Ηράκλειο δεν είναι επαρχία. Όχι, δεν είμαστε. Ο Ηράκλειο είναι μεγάλη πόλη και δίνει τη δυνατότητα εκτός όλων των άλλων και σε κάποια παιδιά που θέλουν να βρεθούν στον λαμπερό ή λιγότερο λαμπερό ή όπως τον βλέπει ο καθένας χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης,
τουλάχιστον να αποκτήσουν ένα υπόβαθρο που είναι απαραίτητο. Υπόβαθρο, επαφή με ανθρώπους που χρόνια τώρα τους παρακολουθούν να διαπρέπει μέσα από το χώρο που έχουν διαλέξει. Δεν είναι ο λόγος χαριτολόγημα ή φιολόγημα. Το λέω και το εννοώ. Δεν έχει ο καθένας εύκολα τον τρόπο και την επαφή με ανθρώπους που τους βλέπουν στην τηλεόραση εδώ και χρόνια να ακολουθούν το επάγγελμά τους, να διδάσκονται από αυτούς τους ίδιους. Και κρατάω όσο αυτό αφορά το Creta Media Lab και την διαφορετική, αν θέλεις, προσέγγιση εκπαίδευσης, ότι αυτά τα παιδιά, εκτός από τη θεωρία που σήμερα το πρωί έλαβαν, λαμβάνουν και την εμπειρία, γιατί βρίσκονται σε πραγματικούς χώρους εργασίας. Πράγμα που κάνει τη διαφορά. Μια κουβέντα που μπορεί να φαίνεται κλίσε. Εγώ τους το είπα και το πρωί ότι παριστάνω το δάσκαλο από καθέδρα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να τσαμπουνάει και να κάνει τον κονιόρδο που λέμε στον ελληνικό νεολογισμό. Το σημαντικότερο δεν είναι. Εξακολουθώ να πιστεύω μετά από τόσα χρόνια, 38, δόξα τω Θεώ που κάνω αυτή τη δουλειά και την αντιμετωπίζω ακόμη ως χόμπι και ως μανία, ότι η δημοσιογραφία με την κλασική εκδοχή και τον ορισμό των εγκυκλίων σπουδών δεν μαθαίνεται. Όχι. Είναι εμπειρία, είναι ψάξιμο, είναι εσωτερική αναζήτηση. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς που βρισκόμαστε και κοιτάμε τα παιδιά στα μάτια, να μοιραστούμε μαζί τους εμπειρίες και να τους δώσουμε κάποιες συμβουλές και κατευθύνσεις που περισσότερο έχουν να κάνουν με τη μεθοδολογία. Ο καθένας από μόνος το ανακαλύψει. Εγώ δεν είμαι υπέρ των γονιδίων και των DNA. Πιστεύω ότι αν κάποιος δουλέψει και επιμείνει και με πείσμονα προσπάθεια και το βάλει αμέτη μουχαμέτη που λένε, μπορεί να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, ακόμη και όταν δεν έχει κονέ, δεν έχει μέσον, δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη. Το πείσμα του και το θάρρος του πιστεύω, και το θράσος του πολλές φορές είναι τα διαβατήρια. Είναι λέξη που τις χρησιμοποίησα, ούτε να έχεις βάλει κοριούς. Τα είπε το πρωί. Να τα τώρα, μου πήρε και το επόμενο εξάμεινο. Ναι, από τα παιδιά. Αν κρίνω πάντως, βλέποντας από τον τρόπο που σε κοιτούν και τον τρόπο που σε αντιμετωπίζουν και από τα πλάνα που τώρα βλέπουμε στις οθόνες μας, έχω να πω ότι είναι σπάνιο και εξαιρετικό να έχεις την ευκαιρία να θέσεις ερωτήματα σε έναν άνθρωπο που 38 συναπτά έτησε, το είπες, εγώ δεν το λέω. Είναι στην πρώτη γραμμή, έχει ζήσει Ολυμπιακούς αγώνες, έχει ζήσει μεγάλες διοργανώσεις, έχει ζήσει τοπικά πρωταθλήματα, έχει δει αθλήματα που ξεκίνησαν από το 0 να φτάνουν στο Zenith. Είδε ακόμα και τον μπάσκετ, ας πούμε, που με το μυαλό μου όταν ακούω Βασίλη Σκουντή, εκεί πάει Βασίλη. Έχει ταυτιστεί με το χώρο. Εντάξει, εμείς έχουμε το προνόμιο ότι οι αθλητικοί συντάκτες ως επιτοπλίστων, αλλά και γενικότερα οι δημοσιογράφοι, είναι εκεί που κάθε ένας θα ήθελε να βρίσκεται, αλλά δεν μπορεί. Είναι σε ένα μεγάλο γεγονός, είναι σε μια μεγάλη αθλητική εκδήλωση, είναι σε μια οποιαδήποτε μεγάλη εκδήλωση, να μην το περιορίζω μόνο στα στενά όρια του αθλητισμού, και υπ' αυτήν την έννοια, λειτουργώντας ως αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες, έχουμε τη δυνατότητα να ζούμε, να μεταφέρουμε, και αυτή είναι και η υποχρέωση κιόλας. Ότι να φέρνεις τον άλλον από τη στιγμή που άλλο σε βάζει στο σπίτι του. Αυτό μου το είπε μια φορά ένας άνθρωπος, ήρθε και με αγκάλιασε εδώ στην Κρήτη, σε μια ταβέρνα. Με πολύ μεγάλη οικειότητα. Δεν ξαφνιάστηκα. Με είδε ότι μαγκώθηκα λίγο. Με τι λες, στο σπίτι μας, σε κάθε βράδυ, μόνο τραπέζι στο πιάτο στο τραπέζι δεν σου βάζουν. Ναι, και γι' αυτό ο άλλος νιώθει αμέσως ότι σε ξέρει. Μπορεί να το ξέρει. Ναι, ναι. Ποια είναι αλήθεια, έτσι, για να γίνω και λίγο πιο προσωπική, η στιγμή εκείνη στα 38 αυτά χρόνια που έχει αφήσει σφραγίδα ανεξίτηλη? Πολλές είναι. Εντάξει. Είμαι ευτυχισμένος και νιώθω και γεμάτος κιόλας, γιατί έχω ζήσει πολλές μεγάλες στιγμές. Μια από αυτές που σημαδεύτηκε, γιατί είναι και πρόσφατη και τώρα με την έξαρση που έχουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπαιξε πολύ και εξακολουθεί να παίζει, είναι το βάλτο αγόρι μου το Σεπτέμβριο του 2005 στον ημιτελικό με τη Γαλλία στο Ευρωμπάσκετ. Στο Διαμαντίδη. Με το τρίπο του Διαμαντίδη. Φάνηκα διαβασμένη, ευχαριστώ. Ναι, αυτό ήταν. Ναι. Εμένα όμως, γιατί μου έχει μείνει η φετινή σου ανταπόκριση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου περιγράφεις αγώνα ανοιχτής θάλασσας με το Γιάννη. Κούσα του Γιάννιωτη. Εκεί έκλαιγες. Όχι, δεν έκλαιγα. Ή σχεδόν έκλαιγες. Όχι, ανέβασα όμως πάρα πολύ τους τόνους, γιατί ήταν μια γενναία έως ηρωική προσπάθεια που έκανε αυτό το παιδί. Και δικαιούνταν κιόλας να τη ζήσει, γιατί είναι ένας αθλητής με όλη την έννοια και τη σημασία της λέξης, αθλητής με κεφαλαία γράμματα, που στις προηγούμενες διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων, είτε από ατυχία είτε από κακή εκτίμηση, δεν είχε καταφέρει, ενώ έχει διαπρέψει σε ένα σωρό άλλες διοργανώσεις, ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, και τον αξίωσε ο Θεός και του έδωσε αυτό που
που καρτερούσε και το πάλεψε με πολύ μεγάλη επιμονή. Και με τι μεγάλη αξιοπρέπεια δέχτηκε αυτή την... Όχι, δεν δέχτηκε να κάνουν ένσταση που θα μπορούσε να δώσει το χρυσό μετάλλιο. Δηλαδή ήταν σοκαριστικό. Απίστευτο. Εκεί που βάλει σφάζονται και δεν το συζητάνε καν, ο άνθρωπος είπε, εμένα αυτό μου φτάνει, αυτό ήθελα. Εδώ στην κάμερα, μπροστά στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, πριν από 3 χρόνια που του είχα κάνει μια συνέντευξη, επρόκειτο να έρθει εδώ να είμαστε ζωντανά στο στούντιο. Τελικά του έκανα τη συνέντευξη στο Κολυμβητήριο της Λιφάδας και πει μια μεγάλη κουβέντα που πιθανότατα θα είναι και ο τίτλος αυτοβιογραφίας του και τον σημαδεύει και την ακολουθεί ως μότο το περιβόητο σκάσε και κολύμπα. Όταν του είπα τι είναι, ποιο είναι το μυστικό σου, μου λέει σκάσε και κολύμπα. Ναι. Δηλαδή, το οποίο βέβαια ισχύει και σε πολλές ακόμα σημασία, εκφάσεις. Γύρω-γύρω προβλήματα το ένα το άλλο, σκάσε και κολύμπα. Ναι. Εγώ επιστρέφω ξανά στον χώρο της δημοσιογραφίας και στο Κρέτα Media Lab που βρέθηκες και θα ξαναβρίσκεσαι, γιατί οι μαθητές θα παρακολουθήσουν μια σειρά από δικές σου διδασκαλίες προκειμένου να ετοιμαστούν και να προχωρήσουν. Το αθλητικό ρεπορτάζ δεν είναι εξαίτερο από το ρεπορτάζ. Όχι, με αυτό τη είπα. Σου είπα, εσύ πρέπει να ήσουν εκεί πέρα. Μάλλον η άβρα σου και η ασκιά σου αιωρούνταν. Αυτό τους είπα ότι δεν υπάρχουν ούτε στεγανά, ούτε ταμπέλες. Η δημοσιογραφία είναι δημοσιογραφία. Έχει διάφορες κατηγορίες. Όσοι κανόνες δεοντολογίας, ηθικής, αξιών, μεθοδολογίας, μπουρου-μπουρου, διέπουν το αθλητικό, το αστυνομικό, το πολιτικό, διέπουν όλα τα ρεπορτάζ. Διαφέρει το αντικείμενο μόνο, δεν διαφέρει σε κάτι άλλο. Πρέπει όμως να είσαι το ανάλογο καταρτισμένος, ναι, διαβασμένος, μελετημένος, προκειμένου να κάνεις τη δουλειά σου έτσι όσο καλύτερα μπορείς. Λέω για δουλειά, εσύ φέτος έχεις τη δική σου τηλεοπτική παραγωγή, αυτή τη φορά στη Συχνότητα. Ναι, είμαι 5 χρόνια και στην Κοσμοτέ TV, όπως μετονομάστηκε εδώ και μερικές μέρες. Το Μικερόλο, κάνω μεταδόσεις μπάσκετ, είμαι στον Golden Εφημερίδα και στον Γκατζέτα την ιστοσελίδα. Κουράζεσαι. Το ρωτάω αυτό, κουράζομαι, λέει κουράζομαι, ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, τι σκέφτεσαι. Με κουράζεσαι. Αυτό τους είπα όμως το πρωί. Τους είπα ότι μπορεί να κουράζεστε, υπάρχει μια διαφορά η οποία δεν είναι δυσδιάκριτη κιόλας. Είναι άλλο πράγμα η κούραση, η καταπώνηση, ο κάματος και είναι άλλο πράγμα η βαρεμάρα, η πλήξη, η ανία και το ρουτίνιασμα. Σε αυτή τη δουλειά θα κουραστείτε, αλλά δεν θα πλήξετε. Ναι, γιατί εξακολουθούν να το πιστεύω. Το ρωτάω αυτό εκ του πονηρού, γιατί όταν ένας άνθρωπος περιγράφει αγώνες NBA σε ώρα Ελλάδος που είναι ξημερώματα, στην ώρα της Αμερικής βέβαια είναι απόγευμα, και αφήνει το σπίτι του, την οικογένειά του. Σωστό. Σε μια δουλειά που βλέπει. Λαγοκοιμάμαι και φοβάμαι μήπως δεν ακούσω το συγκεκριμένο και δεν σηκωθώ στις 4 ώρες για να είμαι στις 5 στο σπίτι. Όσο καλοπληρωμένος και να είσαι, όσο μπροστά και να φτάσει στην καριέρα σου. Γεγονός είναι. Δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Αλλά τουλάχιστον αυτό δηλαδή και στα παιδιά νομίζω ότι. Έτσι στο πλαίσιο του να μοιραστούμε τις εμπειρίες και να τους πεις μερικά πράγματα που μπορεί να τους είναι χρήσιμα πέρα από τα εντός εισαγωγικών εγκύκλια και αυτά που γράφουν τα συγγράμματα που δεν είναι και πολλά κιόλας στον χώρο της δημοσιογραφίας, είναι αυτό να τους κάνεις να κυνηγήσουν ένα όνειρο και να πιστέψουν σε κάτι το οποίο κιόλας αφενός με τους είναι πολύ οικείο αν μιλάμε για το αθλητικό ρεπορτάζ εξαπαλώνων ονείχων και αφετέρου τους δίνει τη δυνατότητα. Όχι γιατί σαν και καλά είναι ψωνισμένοι και έχουν τη ματαιοδοξία να γίνουν διάσημοι, ώστε όπως έλεγε ο Λένον, μετά να φοράω μαύρο γυαλιά για να με αναγνωρίζουν στον δρόμο και να με σταματάνε για αυτόγραφα, αλλά να είναι μέρος μιας πολύ ζώστας πραγματικότητας, κάτι που εξορισμού η δημοσιογραφία το διαθέτει. Ναι, και που εξορισμού η ματαιοδοξία δεν κρατάει και πολύ. Ναι, δηλαδή, ναι, βέβαια. Όσο και αν νομίζεις ότι όλα αυτά τα φώτα είναι πολύ λαμπερά, πολύ σύντομα βλέπεις ότι ξεφτίζουν στην ανάγκη του καθημερινά να ανταποκρίνεσαι σε πολύ απαιτητικούς ρόλους και ωράρια. Είναι 6 και 5 και σκέφτομαι ότι η πτήση σου αναχωρεί και προσπαθώ να συγκρατήσω όσο μπορώ το χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι θα μου ξανάρθεις βέβαια μετά και στο επόμενο μάθημα, γιατί κουβέντα δεν την λογίζω εγώ αυτή εδώ. Το θεωρώ μια τυπική προσέγγιση με ό,τι άλλο έχεις να μου πεις. Να πούμε ότι θα είσαι κοντά στους μαθητές του Κρέτα Media Lab με το δικό σου μάθημα, με όλα εκείνα που έχεις εσύ να τους διδάξεις. Και αλήθεια, πού σταματάει όλο αυτό το πράγμα? Σταματάει πουθενά, βρε Βασίλη? Όχι, δεν σταματάει. Δεν σταματάει γιατί πρώτα απ' όλα δεν σταματάει ακόμα και τώρα. Εγώ εξήγησα στα παιδιά το πρωί κάτι που το πιστεύω απολύτως, δεν το λέω για να το πω. Ότι η σχέση είναι αμφίδρομη και διαδραστική. Ωφελούνται τα παιδιά γιατί ακούνε, γιατί τους λες μερικά πράγματα, τους δίνεις κάποιες κατευθύνσεις. Ωφελείσαι και εσύ όμως γιατί εισπράττεις όλο αυτό το οποίο εκφράζει η νέα γενιά. Το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο πρεσβεύει η δική μας γενιά ή με αυτό μέσα στο περιβάλλον στο οποίο ανδρώθηκε
και στο οποίο λειτουργεί. Δηλαδή, ακούς πράγματα τα οποία σου ανοίγουν ένα διαφορετικό ορίζοντα. Να μ' αρέσει πολλές φορές, όχι σώνει και καλά αυτός ο εργαζόμενος, λέω ότι κάθε ευκαιρία που σου παρουσιάζεται είναι μια ευκαιρία να ξεστραβώνεσαι. Να μαθαίνεις πράγματα, να ανοίγεις τον ορίζοντά σου και τα παιδιά είναι ένα πολύ καλό όχημα για να ξεστραβώνεσαι. Λοιπόν, προς το παρόν του λέμε αντίο, γιατί θα το ξανασυναντάμε όποτε τον φέρνουν εδώ τα μαθήματα. Επομένως, θα εκμεταλλευόμαστε και εμείς την παρουσία του. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή. Και εγώ χάρηκα που σε ξαναείδα. Αμέσως μετά θα μιλήσουμε εδώ με αθλητές από Taekwondo και Kickboxing. Αν δεν είχες πτήσει να χάσει, θα τις είχα εδώ κοντά μου για να με βοηθήσεις κιόλας. Γιατί εντάξει, εγώ τα βασικά θα πω. Δεν έχω πιο ειδικές γνώσεις.